Μαζεύτηκαν οι Αλεξανδρινοί να δουν τις Κλεοπάτρες τα παιδιά. Τον Κεσαρίωνα, τα μικρά του αδέλφια, Αλέξανδρο και Πτολεμαίο. Πρώτη φορά τα βγάζαν έξω στο γυμνάσιο. Εκεί να τα κηρύξουν βασιλείς, με στη λαμπρή παράταξη των στρατιωτών. Ο Αλέξανδρος τον είπανε βασιλέα των Αρμενίων, της Αρμενίας, της Μηδίας και τον Πάρθων. Ο Πτολεμαίος τον είπανε βασιλέα της Κιλικίας, της Συρίας και της Φινίκης. Ο Κεσαρίων στέκονταν πιο εμπροστά, ντυμένος σε μετάξι τριανταφυλλή. Στο στήθος του ανθοδέσμοι από ιακύνθους. Η ζώνη του διπλή σειρά σαπφύρων και αμεθύστων. Δεμένα τα ποδήματά του μάσπρες κορδέλες και ντυμένες με ροδόχρωα μαργαριτάρια. Αυτόν τον είπανε πιότερο από τους μικρούς. Αυτόν τον είπαν βασιλέα των βασιλέων. Οι Αλεξανδρινοί ένιωθαν βέβαια που ήσαν λόγια όλα αυτά και θεατρικά. Αλλά η μέρα ήταν ζεστή και ποιητική. Ο ουρανός ένα γαλάζιο ανοιχτό. Το Αλεξανδρινό γυμνάσιο, ένα θριαμβικό κατόρθωμα της τέχνης, των αυλικών η πολυτέλεια, έκτακτη. Ο Κεσαρίου, όλο χάρης και μορφιά, της Κλεοπάτρας Υιός, αίμα των Λαγιδών. Και οι Αλεξανδρινοί έτρεχαν πια στην εορτή και ενθουσιάζονταν και πεφημούσαν ελληνικά και αιγυπτιακά και πια εβραϊκά, γοητευμένοι με το ωραίο θέαμα. Μόλο που, βέβαια, ήξευραν τι άξιζαν αυτά. Τι κούφια λόγια ήσαν αυτές οι βασιλείες.